Το βιβλίο σου πότε θα βγει, γιατί κάτι πήγες να πεις και μας απείλησες να το αγοράσατε όλοι. Δεν θα το αγοράσετε, θα σας το δώσω εσάς. Όχι. Σιγά μου σας βάλω να το αγοράσετε, παιδιά. Μα δεν είναι το έτσι είναι συνεργάτες Θέμη. Το θέμα είναι να ενισχύσουμε την Συγγνώμη, εγώ δεν πήρα το. Όχι, εγώ δεν πήρα το Αρναούτογλου. Θα τρώμε στο δρόμο. Όχι, εγώ δεν αγόρασα το γρήγορα. Το Αρναούτογλου το αγόρασες. Πέντε δικά μου θα αγοράσεις. Πήγα στην παρουσίαση και είναι κάμερες μπροστά. Και το πουλάγανε εκεί στην είσοδο. Και γυρνάνε και μου λένε: Κύριε Γεργαντά, θα πάρετε το βιβλίο του Γρηγόρη. Και κάνω. Ναι, φυσικά. Άρα αναγκάστηκε και το πήρε. Άρα για τι κάμερε το αγόρασε. Δεν ήθελε. Σε αυτέ τι περιπτώσει, παιδιά, το αγοράζει για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Εννοείται, βρε. Εντάξει, έχει καιρό να ξεκινήσει να μαζεύει λεφτά. Πρώτο ο Θεό με το καλό, 24 Οκτωβρίου. Έχει χρόνο να μαζέψει λεφτά. Τι θα μα πει κάτι γι' αυτό ή όχι. Να σα πω, τι θέλετε, τίτλο. Το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο. Τι πραγματεύεται. Τι είναι. Love story. Αλλά σκληρούτσικο. Ένα. Βασισμένο. Είναι πολλέ ιστορίε. Όχι δικό μου, είναι φανταστική η ιστορία. Okay. Σε παρακαλώ, άσε τώρα να μιλήσω. Το βιβλίο είναι προσωπική υπόθεση. Άσε να μιλήσω ειδικό. Είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα με άλλα ονόματα. Είναι βασισμένο σε φανταστικά γεγονότα με άλλα ονόματα. Κάτσε το διαβάσω εγώ και θα σα τα πω όλα. Ωραία. Αν μπορεί να διακρίνει εσύ κάποια πράγματα που να πει, α, σε τσάκωσα. Εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει μέσα την προσωπική σου στοιχεία. Πινελιά μπορεί να την έχει, ναι. Ο τίτλο δεν μα είπε. Έτσι για χάρη σου. Άντε ρε, μου αφιέρωσες βιβλίο. Και να το βάλεις και τραγούδι. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι υπάρχεις στο βιβλίο. Ένας από τους ήρωες λέγεται Θέμος. Και είμαι εγώ ή απλά το όνομα. Είναι ένας γέρος, 62 χρονών και είναι ο πατέρας του και του ήρωα. Ο κύρ Θέμος. Όταν γίνεις παππούς και καλά δεν θα ακούς. Μόλις σας αποκάλυψα ότι ο ένας από τους ήρωες του βιβλίου λέγεται κύρ Θέμος και είναι ο πατέρας του πρωταγωνιστή. Κύρ Θέμος, 62 ετών. Τι είναι μαλάβη. Δεν είναι μανάβης. Είναι ο πατέρας του πρωταγωνιστή. Όχι. Τι επαγγέλλεται. Δεν μπορώ να πω. Συνταξιούχος. Έχει βενζινάδικο. Όντως. Ναι. Καλέ εστιατόρα έπρεπε να τον κάνει. Έχεις δίκιο. Είστε όλοι καλεσμένοι στο εστιατόριο του Θέμη, αγαπητή τηλεθεατή.